Χαίρετε. Καταφεύγουμε στην εξωσωματική γονιμοποίηση όταν οι άλλες μέθοδοι υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, όπως η σπερματέχυση, έχουν αποτύχει. Τα αίτια που οδηγούν τα υπογόνιμα ζευγάρια στην εξωσωματική γονιμοποίηση μπορεί να οφείλονται είτε στον ανδρικό είτε στο γυναικείο παράγοντα. Στη φυσική γονιμοποίηση και στη σπερματέχυση, η γονιμοποίηση γίνεται μέσα στο σώμα της γυναίκας. Αντίθετα, όπως άλλωστε υποδηλώνει και το ίδιο της το όνομα, στην εξωσωματική γονιμοποίηση αυτή γίνεται έξω από το σώμα της γυναίκας, στο εργαστήριο δηλαδή. Ανακύκλωση συνήθως μόνο η μία οθήκη είναι δραστήρια και παράγει ένα ή το πολύ δύο άρια. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι δυνατόν να συλλέξουμε όσο άρια παράγει η γυναίκα σε ένα φυσικό κύκλο. Συνήθως όμως χορηγούμε φαρμακευτικά σκευάσματα τα οποία οθούν τις οθήκες να παράξουν μεγαλύτερο αριθμό αρίων, ώστε να αυξήσουμε τις πιθανότητες επιτυχίας. Τα όρια βρίσκονται εγκλωβισμένα μέσα σε σφαίρες γεμάτες υγρό, οι οποίες εντοπίζονται στις οθήκες και ονομάζονται οοθυλάκια. Πώς όμως παίρνουμε από τη γυναίκα τα οάρια τα οποία στη συνέχεια θα αγωνιμοποιηθούν στο εργαστήριο? Ας δούμε ένα επεξηγηματικό βίντεο. Ο γιατρός χρησιμοποιεί μια κολπική κεφαλή υπεργογράφου, στην οποία έχει πάνω της προσαρμοσμένη μυηδική βελόνα, που είναι κούφια, όπως δηλαδή η βελόνα της σύριγγας, και ονομάζεται βελόνα οοληψίας. Στο ένα άκρο της βελόνας αυτής βρίσκεται προσαρμοσμένος ένας σωλήνας. Το ελεύθερο άκρο του σωλήνα καταλήγει σε ένα ειδικό γυάλινο φυαλίδιο, που ονομάζεται δοκιμαστικός σωλήνας. Έχουμε λοιπόν τη γυναίκα, η οποία βρίσκεται σε γυναικολογική θέση, δηλαδή τη θέση που παίρνουμε το τεστ του Παπανικολάου, και οι οθήκες της έχουν αρκετά οθυλάκια η καθεμία. Ο γιατρός εισάγει την κολπική κεφαλή με τη βελόνα στον κόλπο, ενώ παρακολουθεί την οθόνη του υπεργογράφου όπου απεικονίζονται οι οθήκες. Αφού η κολπική κεφαλή τοποθετηθεί στην επιθυμητή θέση εντός του κόλπου, αρχίζει η έκταση της βελόνας, δηλαδή η μετακίνησή της προς το κολπικό τείχομα. Στη συνέχεια, η βελόνη διατρυπά το κολπικό τείχομα και βρίσκεται μέσα στην κοιλιά της γυναίκας. Εδώ βλέπουμε τη βελόνα που βρίσκεται ακόμα μέσα στον κόλπο της γυναίκας και τις οοθήκες, στις οποίες εντοπίζονται τα οοθυλάκια που είναι γεμάτα υγρό και περιέχουν τα οάρια. Ο γιατρός, πάντα παρακολουθώντας την οθόνη του υπερηχογράφου, διατρυπά με τη βελόνα το κολπικό τείχομα. Στη συνέχεια κατευθύνει τη βελόνα προς τα οθυλάκια, μέσα στα οποία βρίσκονται τα οάρια. Έτσι, διατρυπά κάποια οθυλάκια και για τις βελόνες αρχίζει να αναρωφά το περιεχόμενό του, δηλαδή το υγρό και το οάριο που κολυμπά μέσα σε αυτό. Το υγρό μαζί με το οάριο ακολουθεί το σωλήνα που είναι τοποθετημένος στο άλλο άκρο της βελόνας. Έτσι, υγρό και οάριο αδειάζουν μέσα στο δοκιμαστικό σωλήνα. Στο τέλος έχουμε λοιπόν μέσα στο δοκιμαστικό σωλήνα ένα οάριο έτοιμο για γονιμοποίηση. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι να αδειάσουν όλα τα οθυλάκια. Η επέμβαση αυτή γίνεται σε επίπεδο εξωτερικού ιατρείου υπό ελαφρά αναισθησία που ονομάζεται μέθη και διαρκεί περίπου 20 λεπτά, ενώ μπορεί να φτάσει σε κάποιες περιπτώσεις και τα 40 λεπτά. Η γυναίκα γυρίζει αυθημερών στο σπίτι της και συνήθως όποιος πόνος αισθάνεται αντιμετωπίζεται με τη λήψη κάποιου ήπιου παυσίπονου. Τα οάρια που θα συλλεγούν θα αγωνιμοποιηθούν στο εργαστήριο και επιλεγμένα έμβρια από αυτά που θα προκύψουν θα εμφυτευθούν στη μήτρα της γυναίκας. Να είστε πάντα καλά.